Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια εκπομπή Θύραμα. Έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας απόψε τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου. Ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας φυσιολάτρης, ένας άνθρωπος ο οποίος κυριολεκτικά ζει μέσα στη φύση και μαζί του θα μοιραστούμε αρκετές από τις εμπειρίες του αλλά και τις γνώσεις του. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χρόνια τώρα ασχολείσαι με τη φύση. Πότε ξεκίνησε αυτό το πάθος σου για τη φύση? Το πάθος ξεκίνησε από τον καιρό που γεννήθηκα. Μόλις υπερσπάθησα τα πρώτα βήματα, τα πρώτα πράγματα που μου τράβησαν το ενδιαφέρον μου ήταν η φύση. Οπότε ολόκληρη η ζωή μου ήταν να περπατώ στη φύση, να μελετώ τη φύση, να φωτογραφίζω τη φύση. Τι είναι αυτό που, ας το πούμε, σου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον όλα αυτά τα χρόνια που είσαι μέσα στη φύση? Το ενδιαφέρον μου τράβησε ήταν γενικά όλα. Με λίγο παραπάνω είχα ενδιαφέρον για τα πουλιά και τα έρπετα. Να αναφέρω ότι είμαι πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας Φυσικής Κληρονομιάς και Βιβλιοθέσης της Κύπρου. Να αναφέρουμε επίσης ότι, όπως μου έχεις εξομολογηθεί, παλιά υπήρξες και κυνηγός. Ναι, υπήρξα κυνηγός. Δεν το θεωρούσα σωστό, οπότε δεν σταμάτησα. Δεν το θεωρούσες σωστό λόγω της πρακτικής του ή λόγω ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το κυνήγι στην Κύπρο? Ακριβώς. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το κυνήγι στην Κύπρο. Ήμουν ομοταγής κυνηγός και μάλιστα φανατικός οπαδός του κυνηγιού. Αλλά καθημερινώς, όποτε υπήρχε μια εξόρνηση, έβλεπα πράγματα τα οποία δεν συμφωνούσα. Λάθρο κυνήγι, πυροβολούσα σπάνια πουλιά, κουκουβάγια, αρπακτικά, γενικά ό,τι επαιτούσε. Οπότε, για να μην βλέπω αυτά τα πράγματα, προτίμησα να σταματήσω από κυνηγός. Μάλιστα. αλλά σου και με τη θάλασσα παράλληλα. Ναι, και με τη θάλασσα. Υπήρξες και ψαράς? Ψαράς, ναι, όχι ψαροτυπικά, με το καλάμι. Με το καλάμι. Ναι. Και εξ όσο γνωρίζω, αρθρογραφείς και στο περιοδικό του Hand & Shoot και στις εφημερίδες βλέπω αρκετά συχνά διάφορα δικά σου άρθρα και παρουσιάσεις. Αλλά έχεις και κάποιες ταινίες τις οποίες φτιάχνεις ο ίδιος. Έχω σχεδόν όλα τα τραβημένα σε βίντεο, όλη την βιοπικιλότητα σχεδόν της Κύπρου. Από πουλιά, από φώκια, σερπετά, έντομα, φυτά, τα πάντα. Θεωρείς ότι ο Κύπριος πολίτης είναι αρκετά ενημερωμένος για την πανίδα και τη χλωρίδα? Δυστυχώς καθόλου. Δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι. Και σε έναν βαθμό φταίουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που έπρεπε να ενημερώνουν τον κόσμο γενικά για όλα τα θέματα της βιοπικιλότητας. Ένα παράδειγμα, ο κόσμος φοβάται τα φίδια. Με το που να δει τα φίδια, σκοτώνει αμέσως. Και τις σάβρες και τα φίδια. Ενώ στην ουσία έναν επικίνδυνο έχουμε. Με μια μικρή ενημέρωση του κόσμου, ο κόσμος θα αποφεύγει να σκοτώσει τα φίδια. Διότι θα ήξερε ότι, παράδειγμα, το θερκό των μαύρων δεν ενοχλεί, δεν πειράζει, δεν είναι επικίνδυνο. Εκτός από την οχιάνη, η οποία είναι η μόνη η οποία έχει τοξικό δηλητήριο, κανένα άλλο είδος από τα 8 ή 9 νομίζω έχουμε στην Κύπρο. 8 ή 9. Έχουμε 8 ήδη, 8 ήδη και πιθανόν 9. Ναι. Πιθανόν 9 είναι υπό μελέτη έναν είδος το οποίο βρέθηκε στην Πάφο, που μπορεί να αποτελέσει το ένα των φίδιων της Κύπρου. Άρα κανέναν από τα 9 πέραν της οχιάς δεν είναι επικίνδυνο. Και ακόμα και η ίδια η οχιά, όταν γνωρίζεις κάποια πράγματα, μπορείς να αποφύγεις. Έχουμε 8 είδη φιδιών. Το ένα είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, η οχιά, η φίνα. Και έχουμε ακόμα 2 τα οποία είναι δηλητηριώδη. Τη σαΐτσαν και τον ξυλόδροπη. Αλλά δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Είναι οπισθοποιητικά. Δηλαδή, δαγκώνουν το θύρμα και την ώρα που το καταπίνουν, του βάζουν το δηλητήριο. Οπότε, και να δαγκώσει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να του βάλει το δηλητήριο. Αλλά και να του το βάλει, το δηλητήριο είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Μάλιστα. Και μια από τις ταινίες που έχω δει και έχω εντυπωσιαστεί ήταν η Αλεπού. Ναι. Η οποία πρέπει να πούμε ότι όσον συμπαθές και να είναι σαν ζώων, εν τούτης έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ στην Κύπρο. Είναι πλέον σε έναν ανεξέλεκτο αριθμό. Σε σημείο που προκαλεί ίσως και ζημιές στα άλλα είδη. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Προκαλεί πολλές ζημιές. Έχουμε έναν υπερπληθυσμό, οι οποίοι αυτόν τον υπερπληθυσμό πρέπει να σκεφτούν και να λύσουν το πρόβλημα οι αρμόδιοι.
διότι δεν μπορούμε να έχουμε την αλεπούν σε έναν υπερπληθυσμό και να καταστρέφεται η υπόλοιπη ποικιλότητα. Διότι, όπως είναι γνωστό, η αλεπού τρώει τα πάντα. Εντάξει, πρέπει να βρεθεί μια λύση, αλλά που να είναι σεβόμενη αυτή η λύση τα ζώα. Η αλεπού, όπως είναι γνωστό, τρώει τα θυράματα, τρώει τα πάντα, ακόμα και έντομα, σαύρες, τρώει τα πάντα στο πέρασμα της. Ναι. Έχεις παρατηρήσει από τις επισκέψεις σου στη φύση. Σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ο αριθμός της? Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος. Διότι είναι καθημερινά έξω στη φύση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια έκανε μαύρο μάτια να δεις μια αλεπού. Τώρα σχεδόν σε όσες εξορμήσεις πάω, συναντώ αλεπούδες ακόμα και τη μέρα. Διότι υπάρχει υπερπληθυσμός, τα ζώα πεινούν και προσπαθούν να βρουν φαΐν ακόμα και την ημέρα. Όμως, τι είναι αυτό που οδήγησε την αλεπούν στο να γίνει υπερπληθυσμός? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν ελεγχόμενος ο αριθμός της και τώρα δεν είναι. Και μάλιστα, να πούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η αλεπού έχει ενταχθεί κάτω από τη διαχείριση της υπηρεσίας θύρας, ενώ πριν ήταν προστατευόμενο είδος. Ναι, ήταν προστατευόμενη, εντάξει, σε εισαγωγικά. Μπορεί να ήταν προστατευόμενη, αλλά σχεδόν όλοι οι κυνηγοί, όταν τη συναντήσουν στο κυνήγι, την πυροβολούν. Μεγάλη πίεση δέχεται στους δρόμους. Καθημερινώς μιλούμε για δεκάδες αλεπούδες παγκυπρίως, πέφτουν θύματα των τροχών στους δρόμους. Αλλά εγώ πιστεύω ένας σημαντικός λόγος ο οποίος έγινε ο υπερπληθυσμός ήταν η απαγόρευση των δηλητηρίων και κυρίως του Lanait, που πολύ καλά έκαναν, διότι μαζί με τις δηλητηριάσεις των αλεπούδων που έβαζαν τα δρόματα, έπαιρναν στο λαιμό τους και πολλά άλλα ζώα. Σκύλους, γάτους, κανζόχυρους, τα πάντα. Τα αρπακτικά πουλιά, τα πάντα. Και πολύ καλά έκαναν. Που το απαγόρευσαν τα δηλητήρια. Αλλά ένα λόγο υπερσπιδισμού είναι αυτό. Δεν έχουν δηλητήριο για να βάλουν στα ζώα. Να σημειώσω ότι οι γήπες εξαλειφθήκαν στο νησί μας λόγω δηλητηρίων. Λόγω δηλητηρίων. Ναι, που έβαζαν και τις αλεπούδες. Εκεί που παρατηρήσω ότι υπάρχει μια αύξηση της αλεπούς, ποιο πτηνών ή ποιο ζώων θεωρείς ότι έχει την πρώτη επίπτωση? Δηλαδή, πού προκαλεί πρώτα ζημιά η αλεπού? Η αλεπού τρώει τα πάντα. Η αλεπού τρώει τα πάντα. Αν πιάσουμε τα κυνηγητικά θυράματα, το περδίκι, η φραγκολίνα των λαγών, αυτά τα πουλιά είναι γνωστό, φωγιάζονται στο έδαφος. Οπότε, μια αλεπού με την ισχυρότατη όσφρηση που έχει, αντιλαμβάνεται και ανακαλύπτει τη φωγιά από πολύ μακριά. Οπότε, μια καταστρέφει αμέσως μια φωγιά που θα εκκολουθούν, ας πούμε, 12 αυγά, 12 περδίκια. Μάλιστα. Σαν νεογέννητα λαγουδάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσει. Και μιλούμε ότι μια αλεπού έχει συνήθειο να μην σκοτώνει μόνο ότι για να χορτάσει. Σκοτώνει για ευχαρίστηση. Δηλαδή, αν πει σε έναν κοτέτσι, ας πούμε. Θα σκοτώσει σκοτές όλες. Θα σκοτώσει όλα και θα πάρει μόνο μία για να φύγει. Μάλιστα. Πέραν από την αλεπού, την οποία έχω δει και την ταινία και είναι πολύ ωραία, ποια άλλα είδη θεωρείς ότι η κινηματογράφηση που έχεις πετύχει είναι μια από τις σπάνιες? Πριν 6 μήνες έχω πετύχει μια φόγια αντιμονάχου του Μονάχου στη Γιαλούζα. Ήταν η πρώτη φορά που την είδα, ήταν κάτι το καταπληκτικό. Ήταν μερικά μέτρα από την αχτή και μας έβλεπε δύο ώρες. Μάλιστα. Και σου αρέσει πολύ και η παρατήρηση των μεταναστευτικών πουλιών, ναι, και σπάνιων πουλιών. Μπορείς να μας πεις μερικά είδη πουλιών τα οποία επισκέπτονται την Κύπρο? Κοίταξε, έχουμε στην Κύπρο μαζί με τα αποδημητικά συναντούμε περίπου 410 διαφορετικά είδη. Και αυτός ο αριθμός αυξάνεται κάθε χρόνο. Διότι η Κύπρος συνορεύει, έχει κοντινή απόσταση από τις υπηρετικές χώρες. Οπότε πολλά πουλιά νέα για την Κύπρο βρέθονται στην Κύπρο. Όπως ένα παράδειγμα ο ερημοκόραγας που βρήκαμε πέρσι στον Κάβον Κρέκο. Το εκπληκτικό είναι ότι αυτό το πουλί δεν ήταν αποδημητικό.
αλλά βρέθηκα στην Κύπρο. Με κάποιον τρόπο, κάποιο λάθος του βουγιού και βρέθηκα στην Κύπρο. Σαν αυτήν την περίπτωση έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιων βουγιών. Όπως έναν χειμωροβουτυχτάρι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στη θράσια περιοχή των Κουπιών, δίπλα από το ιχθυοτροφείο, ακόμα είναι εκεί το βουλί, το οποίο είναι η τρίτη αναφορά για την Κύπρο και η δεύτερη του αναφορά ήταν το 1958. Δηλαδή έχουμε πολλές περιπτώσεις που είναι. Τι είναι αυτό που επηρεάζει, κατά τη γνώμη σου, τις μεταναστεύσεις των πουλιών προς την Κύπρο? Η μετανάστευση των πουλιών γίνεται από τις νότιες χώρες, κυρίως Αφρική και Βραζία. Η Κύπρος είναι ένας μεγάλος διάδρομος μετανάστευσης των πουλιών και είναι το σταυροδρόμιο τριών Ηπείρων. Οπότε, όλα τα πουλιά που μεταναστεύουν από νότο προς Αφρική και Βραζία χρησιμοποιούν την Κύπρο για τρεις σκοπούς. Ο ένας σκοπός είναι για ξεκούραση και μετά να συνεχίζουν το ταξίδι τους. Ο άλλος λόγος είναι μπορεί ορισμένα πουλιά να ξεχειμουνιάσουν στην Κύπρο ή ακόμα και ορισμένα πουλιά, περίπου 30-35 είδη μεταναστευτικών, να φοριοποιήσουν στην Κύπρο. Όσον αφορά τώρα τα κυνηγετικά θεράματα, τα μεταναστευτικά. Ναι. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, τις τσίκλες, που τώρα ναι. είναι και η εποχή τους. Ναι, ναι. Φέτος δεν είναι μια ιδιαίτερη καλή χρονιά μετανάστευσης. Δεν είναι μόνο φέτος, είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Ναι. Η γνώμη δική μου είναι ότι αυτά τα πουλιά πάνε για εξαφάνιση. Δηλαδή, το βλέπουμε χρόνο με το χρόνο, είναι και πιο λιγότερα τα πουλιά. Είναι καλό να μπει κάποιον κότα στο κυνηγή των ψυχλοειδών, να δώσουμε τουλάχιστον στα πουλιά την ευκαιρία, μια ευκαιρία να ανακάτσει ο πληθυσμός. Είναι αδικαιολόγητη η μείωση αυτών των πουλιών, διότι γεννούν πολλά αυγά και πολλές φορές το χρόνο. Οπότε δεν δικαιολογείται. Ένα παράδειγμα, πάνε στον ΑΚΑΜΑ, στείλουν καρτέρι. Μπορεί να κόψουν μια αναγέννη 500 πουλιά, ας πούμε, να μπαίνουν από τη θάλασσα μέσα και να τα σκοτώσουν όλα. Κόφτουν τα πουλιά κουρασμένα και παίζουν αριθμούς 100 ο καθένας, 200 ο καθένας. Εγκρίμα. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Έχω ακούσει μάλιστα ότι όταν μια γέλη από πουλιά μπει και κάτσει σε έναν τόπο, λειτουργεί και λίγο σαν γράχτης για άλλα πουλιά που δεν περνούν. Ακριβώς. Βεβαίως. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ο πληθυσμός αυτός να τα καλέσει να έρθουν κάτω. Ακριβώς. Συνεχίζουν τον δρόμο τους. Φυσικά φταίει και η ανοβρία, διότι όταν τα πουλιά που αρχίζουν την αποδημία, παράδειγμα οι κύκλες από το τέλος του Σεπτέμβρη, τα τελευταία χρόνια άρχισε η ερημοποίηση στην Κύπρο. Οπότε έχουμε ξηρό κλίμα, ελάχιστες έως καθόλου βροχές. Οπότε το τέλος του Σεπτέμβρη δεν υπάρχει καθόλου υγρασία, δεν υπάρχει καθόλου έφορον κλίμα για να κάτσουν τα πουλιά στην Κύπρο. Οπότε περνώντας τα πουλιά, συναντούν αυτή την κατάσταση και συνεχίζουν τον δρόμο τους. Όσον αφορά τις φάσεις, υπάρχουν αναφορές αν μεταναστεύουν φάσεις από την Τουρκία προς την Κύπρο? Μπορώ να πω ναι. Μπορώ να πω ναι. Μία-δύο φορές που ήμουν στην Κερινιά, είδα φάσεις οι οποίες εμπαίνουν από τη θάλασσα, που είναι λογικό ότι έρχονταν από την Τουρκία. Άρα υπάρχει ένας αριθμός? Υπάρχει, ναι. Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός. Τώρα, κάποιες παρατηρήσεις που έχεις κάνει όσον αφορά τον λαγό. Ναι. Αν και ο λαγός τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα, ξέρω εγώ, και υπάρχει μια μεγάλη μείωση στους αριθμούς τους. Εντούτοις, έχεις παρατηρήσει διαφορά στη συμπεριφορά των θυραμάτων αυτό? Όχι, η συμπεριφορά είναι η ίδια των θυραμάτων, απλώς η μείωση μπορεί να οφείλεται και στον υπερπληθυσμό αλεπούς. Και στο λαθρογενή, φυσικά. Ναι. Μου είχε αναφέρει και κάτι στο αυτοκίνητο που είναι σημαντικό ενώ ερχόμασταν εδώ, ότι ορισμένα πτηνά είτε ζώα για να προστατευτούν μέσω του DNA τους αναπτύσσουν κάποιους αμυντικούς μηχανισμούς. Μου είπες ότι οι ελέφαντες ξεκίνησαν να γεννιούνται τώρα χωρίς. Ναι, κυρίως οι ινδικοί ελέφαντες. Ινδικοί. Λόγω του ότι τους σκοτώνουν για τους χαβριαδόντες, τώρα άρχισαν να γεννιούνται πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν χαβριοδόντες. Δεν αναπτύσσουν χαβριοδόντες. Απλώς για να αποτρέψουν τον
Στο λαθροκυνήγι. Το λαθροκυνήγι του, ναι. Άρα πιθανόν και κάποια από τα θεράματα να έχουν αλλάξει κάποιες μπορεί, ναι, ναι, ακριβώς. Για αυτόν τον λόγο. Ακριβώς. Μάλιστα. Είχαμε κάνει και κάποιες αναφορές σε ένα άλλο σπάνιο πουλί το οποίο επισκέπτεται την Κύπρο. Ήταν στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού για την Μπουρτάλα. Ναι. Πες μας λίγα λόγια αυτά. Ναι. Η Μπουρτάλα υπήρχε παλιά ένας πληθυσμός, καλός πληθυσμός, κοντά στο γέρι, στην νεκρή ζώνη. Ο πληθυσμός αυτός αποδεκατίστηκε στο τέλος, αναπαράγοντας στην Κύπρο. Κάθος καλοκαιρινούς μήνες, έστειλαν καστέρες σε ορισμένα νερά, τα οποία τα μπουκέχα συνήθιον να πιένουν κυρίως το απόγευμα να πίνουν νερό, οπότε αποδεκατίσαν τα τελείως. Δεν αφήκαν ένα. Τώρα είναι πολύ σπάνιο πουλί για την Κύπρο, το οποίο μπορεί να έχουμε μία-δύο αναφορές το χρόνο στα κατεχόμενα ή στο ακροτήρι, στη Λεμεσό. Μας είχες αναφέρει ότι είχε αλλάξει το κλίμα στην Κύπρο. Αυτό το κλίμα ευνοεί κάποια πουλιά για να μεταναστεύσουν προς την Κύπρο. Όχι. Απλώς είναι κυρίως ο πληθυσμός των αποδημητικών πουλιών μας είναι νερά υδρόβια, πουλιά υδρόβια. Πάπιες αεροδιοί, τα οποία με την έλλειψη του νερού δεν ευνοούνται καθόλου. Δεν ευνοούνται. Ναι. Οπότε και να κάτσουν, να ξεκουραστούν, να αναπαραχτούν. Θέλουν λίμνες, θέλουν νερό. Αρκετές από τις αναφορές σου έχουν να κάνουν και με απολιθώματα. Έχεις βρει αρκετά σημαντικά απολιθώματα. Τι έχεις ανακαλύψει μέσα από την ιστορία? Έχουμε μια πολύ μεγάλη συλλογή από απολιθώματα. Μπορώ να πω έχουμε την ιστορία της Κύπρου. Δυστυχώς κανένας φορέας δεν ενδιαφέρεται για τη δημιουργία ενός μουσείου. Ανακαλύψεις είναι μεγάλες, από δόντια καρχαρία, από υποβόταμους, από νέων είδος ελέφαντα για την επιστήμη. Πάρα πολλά πράγματα. Απολιθωμένα φυτά, κουκουνάρια, τα πάντα. Έχεις επικοινωνήσει με τα αρμόδια τμήματα για να... Βεβαίως, όλοι ξέρουν, όλοι είναι γνωστό η ύπαρξη συλλογής μου. Και όχι μόνο, δεν την αποθηκεύω στο σπίτι. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλες εκθέσεις, διάρκεια ένα μήνα, για μαθητές, για φοιτητές, για γενικά όλον τον κόσμο. Ένα μήνα διάρκεια εκθέσεις, οι οποίες ήταν με δωρεάν είσοδο. Και μας έχεις αναφέρει σημαντικά τεκμήρια. Για παράδειγμα, μας έχεις πει για καρχαρίες. Για τι είδος καρχαρία μιλάμε? Έχουμε βρει στο Θέρι τουλάχιστον 5 είδη διαφορετικά είδη καρχαρίων. Ένα σημαντικό γεγονός που αξίζει να αναφέρω είναι ότι πάνω σε έναν λόφο βρήκα έναν να εξέχει από το έδαφος έναν πλευρό φάλαινας, το οποίο όταν έσκαψα για να το βγάλω, είχε πάνω του καρφωμένο ένα δόντι ενός tiger shark, καρχαρίας τίγρης, ο οποίος όπως φαίνεται πριν 4-5 εκατομμύρια που ήταν η περιοχή του Τσερίου θάλασσα, η φάλαινα ψώφιζε, την έτρωγε και άφηκε το δόντι του πάνω στο κόκκαλο που βρήκαμε εμείς σήμερα. Άλιστα. Οι ελέφαντες και οι υποβόταμοι, όταν μας είχες γράψει και σε ένα σχετικό άρθρο, ήταν κάτοικοι του νησιού. Ήταν πριν 250.000 χρόνια περίπου. Ναι. Οπότε πέρασα στην Κύπρο σε κανονικό μεγεθός, αλλά λόγω του νησιώτικου περιβάλλοντος που έχουμε, μετατράπηκαν σε νάνους. Ο σκοπός που έγινε νάνοι ήταν για να επιβιώσουν. Διότι σε έναν νησί όπως την Κύπρο, το οποίο δεν είχαν θηρευτές, δηλαδή δεν είχαν εχθρούς, τα ζώα ανεξέλεκτα πλήθαιναν, άρχισαν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τροφής. Οπότε κάτι έπρεπε να γίνει για να διονυστεί το είδος τους. Οπότε ενεργοποίησαν ένα βιολογικό μηχανισμό, ο οποίος τους επέτρεπε να μικράνουν δραματικά. Δηλαδή ο ελέφαντας των 8-9 τόνων έγινε 200-250 κιλά και ο υποβόταμος το ίδιο, για να μπορέσουν να επιβιώσουν στο περιβάλλον της Κύπρου. Μάλιστα. Μιλάτε λίγο με παράπονο για τις δημόσιες αρχές. Ναι. Και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλα πανεπιστήμια ιδιωτικά, είτε το Τμήμα Γεωργίας, το Υπουργείο Γεωργίας, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε, ας πούμε, να συλλέξει όλα αυτά τα πράγματα, να δημιουργήσει μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές? Δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται. Εντάξει, έγιναν ορισμένα περιβαλλοντικά κέντρα, όπως το τελευταίο στον Κάβον Κρέκο, όπου ζητηθήκαμε μερικά εκθέματα.
Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Είμαστε μια από τις μόνες χώρες η οποία δεν υπάρχει ένα μουσείο φυσικής ιστορίας. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένα μουσεία, όπως το Θάλασσα στην Αγιά Ναπάν, όπως το μουσείο του Κάρσπερ, του κ. Φώτου Φωτιάδη. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Θέλουμε ένα μουσείο το οποίο να έχει... Ένα εθνικό μουσείο. Ένα εθνικό μουσείο για μάθηση, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για σκοπούς τουρισμού, για διαφύλαξη των θησαυρών που έχουμε. Και ένα μουσείο το οποίο να διερευνά μελέτες για να μάθουμε το παρελθόν της Κύπρου. Τι είχαμε, γιατί εξαφανίστηκαν. Από πλευράς ιδιωτικών επιχειρήσεων, είτε αυτές ονομάζονται τηλεοράσεις, είτε διεθνείς μέσα ενημέρωσης, σου έχει γίνει κάποια προσέγγιση για να παρουσιάσεις κάποιο μέρος της δουλειάς σου? Πάρα πολλές φορές. Ναι, πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Σαν ένα παράδειγμα, ας πούμε, με τα βίντεο που έχω γυρισμένα από σχετικά με επιβιολόγητα της Κύπρου, μπορούμε να κάνουμε πάνω από 50 ντοκιμαντέρ. Έχουμε το υλικό έτοιμο, μιλούμε για σπάνιες σκηνές, μιλούμε για απίστευτον κόπο να μπορέσουν να βγάλουν αυτές τις σκηνές. Δηλαδή μπορούν να γίνουν ντοκιματέρ το οποίο η μια αναφορά τα ερπετά της Κύπρου, η άλλη τα πουγιά της Κύπρου, παραδιάτια πουγιά, θηλαστικά της Κύπρου, νυχτερίδες, τα πάντα ας πούμε. Το οποίο θα μπορούν να προβληθούν στην τηλεόραση, να εκπαιδευτεί ο κόσμος, να μάθει ο κόσμος τι έχουμε. Συνεχώς ανοίγει στην τηλεόραση και βλέπει σαν χλαμάρες. Σαν χλαμάρες. Ενώ θα λέγαμε ότι στο εξωτερικό, είτε μέσω από National Geographic, είτε όλα αυτά τα κανάλια, τα ιδιωτικές πλατφόρμες, υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον. Βέβαια. Ο Κύπριος ενδιαφέρει. Ο Κύπριος ενδιαφέρεται για άλλα πράγματα. Φυσικά είναι ότι του σερβίρεις. Δεν έχει κάποιος δημιουργήσει ένα προϊόν τέτοιο. Κοίταξε, τα κανάλια προσφέρουν κάτι το οποίο θα έχει τηλεθέαση. Και παρπατά με τα γούστα του λαού που το βλέπει. Ένα λαό ο οποίο του αρέσει να βλέπει καλλιστία και. Λοιπόν, αν βάλει το κανάλι κάτι για τη φύση τη Κύπρου, μπορεί να πατήσει κιόλα. Διότι ο κανάλι δεν ενδιαφέρεται. Ναι. Δυστυχώ. Από όλα τα πτηνά, τα αρπετά, τα πουλιά που έχει παρατηρήσει, ποιο σε εντυπωσιάζει πιο πολύ από όλα? Δεν ξέρω, ξαναείπα, η φώκια. Η φώκια, διότι ήταν κάτι το οποίο ήταν η πρώτη φορά που είδα. Και ίσως με εντυπωσίασαν τόσο πολλά. Οι γήπες, που δυστυχώς πάνε για αφανισμό. Είχαμε και νέους θανάτους παρά τις προσπάθειες του Ταμιοθύρας και την εισαγωγή από την Κρήτη, φωλιοποίηση των γηπών στην Κύπρο. Δυστυχώς, έγινε μια προσπάθεια να φέρουν από την Κρήτη μερικά πουλιά. Απελευθερωθήκαμε επιτυχία και αρχίσαν να τα δηλητηριάζουν ξανά, πυροβολούντα. Δυστυχώς. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, πώς είναι δυνατόν κάποιος κυνηγός να βλέπει αυτόν τον μεγαλόπρεμο πουλί στον αέρα, το τεράστιο πουλί και το πυροβολήσει. Είναι αδιανόητο, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι θέματα έλλειψης κυνηγετικής παιδείας, είναι θέματα έλλειψης γνώσεων, μάθησης και όλα αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δυστυχώς το να κρατά κάποιος στα χέρια του έναν πυροβόλο όπλο είναι ένα εύκολο πράγμα σήμερα, ενώ έπρεπε να περνά από μια διαδικασία έτσι ώστε ο κάθε κυνηγός να φιλτράρεται και να βγαίνει έξω στη φύση. Μιλώντας με ένα φίλο κυνηγό από Γερμανία πρόσφατα, μου έλεγε ότι είναι πιο δύσκολο στη Γερμανία να βγάλεις άδεια κυνηγιού παρά να βγάλεις στο πανεπιστήμιο. Μα έτσι έπρεπε να είναι. Και εδώ, έτσι έπρεπε να είναι. Εδώ δε, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Ο λόγος που σταμάτησε από κυνηγός αυτός είναι. Πηγαίνοντας κυνηγή και βλέπεις έναν. Το διπλανό σου κυνηγό στο καρτέρι τη Τσίκλα, α πούμε, να πυροβολά του πίνου ή τι καρδερίνε, και να του κάνει παρατήρηση, και να είσαι έτοιμο να φάει και ξύλον κιόλα επειδή του έκανε παρατήρηση, καλύτερα να σταματήσω. Να μην τα βλέπω. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ ευχαριστώ. Στο σταθμό μας. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα κάνουμε επιστροφή με τις σημαντικές και ωραίες ταινίες